Καλησπέρα. Η Λέρο είναι ένα μικρό σε έκταση νησί, ακριτικό, στο βόρειο τμήμα των Δωδεκανήσων και κοντά στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Στην πολύπαθη ιστορία τη βρίσκουν σημείο συνάντηση πολλών ειδών εξορίε. Η εξορία του ανταρτόπεδου, του ψυχικά ασθενή, του πολιτικού κρατούμενου, του πρόσφυγα. Η Λέρος βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στο χάρτη. Έχει τρία λιμάνια, το ένα εκ των οποίων το Λακί είναι από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια στη Μεσόγειο, ενώ το μεγάλο βάθος των νερών τη την καθιστά ιδανική βάση για υποβρύχια. Λόγω λοιπόν τη γεωγραφική τη θέση και των φυσικών τη χαρακτηριστικών, επιλέχθηκε από του Ιταλού, στον οποίο την κατοχή βρέθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ω ναυτική βάση το πρώτο διάστημα του Β. Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνθηκολόγηση τη Ιταλία το Σεπτέμβριο του 1943 σήμανε την απαρχή ενός αγώνα δρόμου ανάμεσα στη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία για τον έλεγχο των Δωδεκανήσων. Ως συνέπεια, στις 16 Νοεμβρίου 1943, η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε τη Λέρο και συνέχισε να τη χρησιμοποιεί ως ναυτική βάση. Η χρησιμοποίηση της Λέρου ως ναυτικής βάσης δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή. Μεγάλα κτίρια που φιλοξένησαν στρατιώτες και αξιωματικούς, διοικητικά κτίρια, Κατασκευέ που δεν υπήρχαν σε άλλα μικρά νησιά και διαμόρφωσαν ένα παγκόσμιο πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό τοπίο, κυρίω στο Λακί και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, γύρω από αυτέ τι δραστηριότητε διαμορφώθηκε και η οικονομική ζωή του νησιού. Ο πόλεμο τελειώνει, οι Γερμανοί αποχωρούν και η Λέρο μαζί με τα υπόλοιπα δωδεκάνη περνούν στον έλεγχο τη Βρετανική στρατιωτική διοίκηση. Τότε ξεκίνησε και η δράση του ΕΜΠΑ, του Εθνικού Μετόπου Παντοδεκανησιακής Απελευθέρωση, με μπροστάριδε του κομμουνιστέ και στόχο την αποχώρηση των Βρετανικών στρατευμάτων και την ένωση με την Ελλάδα. Τελικά, τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη του Παρισιού το Φλεβάρι του 1947 και στι 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση. Όμω, τα μέλη του ΕΜΠΑ αντιμετώπισαν τι διώξει αστικού κράτου. Η ένταξη τη ΛΕΡΟΥ Έδωσε τη δυνατότητα στο ελληνικό καπιταλιστικό κράτο να μεταφέρει εκεί οι υπηρεσίε του, καθώ και κάθε λογή ανεπιθύμητου. Τα κτίρια ήταν έτοιμα και ο τόπο χρειαζόταν νέα πνοή για την οικονομική του ανάπτυξη σε μια περίοδο που πρωταγωνιστούσαν η φτώχεια και τα τεράστια κύματα μετανάστευση. Στις 2 Μαρτίου 1949 εγκαινιάζονται σε τμήματα των εγκαταλειμμένων Ιταλικών στρατώνων οι βασιλικές τεχνικές σχολές Λέρου στα Λέπιδα για τους Άρενες και τον Ιούνιο του 1950 η σχολή οικοκυρική στο Λακί, το μετέπειτα Πίκπα, για τα κορίτσια υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος. Σε αυτές τις σχολές, που μαζί με τους κοιτώνες και τα βοηθητικά κτίρια αναφέρονται και ως παιδουπόλης της Φρυδερίκης, Επιχειρείται πλήση εγκεφάλου σε περίπου 5.000 παιδιά, που εκπαιδεύονται υπό σκληρέ συνθήκε σε διάφορε επαγγελματικέ τέχνε, αλλά κυρίω στον αντικομουνισμό και την υποταγή στην κυρίαρχη ιδεολογία. Οι Παιδουπόλει κλείνουν οριστικά στι 15 Δεκεμβρίου 1964. Παράλληλα, ήδη μια επτά πριν το κλείσιμο των σχολών, επικρατεί μεγάλη οικονομική δυσπραγία και οι τοπικοί παράγοντε υποβάλλουν υπομνήματα για μετεγκατάσταση μονάδων του κρατικού ψυχιατρίου στο νησί, με επίταξη μέρου των κτηρίων των βασιλικών σχολών. Η πρόταση αυτή έρχεται να δώσει λύση και στη μεγάλη συμφόρηση των ψυχιατρίων με τα εμφυλιακά, κυρίω το Δαφνή αλλά και το Δρομοκαίτιο και η ψυχιατρία τη Θεσσαλονίκη και τη Περιφέρεια, λόγω των μαζικών ιδρυματοποιήσεων μεγάλου μέρου αγωνιστών του πρώην Ελλάς και του Δουσουέ, οι οποίοι εμφάνισαν ψυχικέ ασθένειε ω συνέπεια των βασανιστήριων που υπέστησαν. Από το 1951 βρίσκουμε σχόλιο που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Ελεύθερη Ελλάδα, όπου καταγγέλλεται το παράπηγμα που έκτισαν οι μοναρχοφασιστικές αρχές στο Δαφνή για 150 ψυχοπαθείς κρατούμενους. Η αρχική σκέψη από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνο η Λέρος, αλλά και η αναβίωση του κολαστηρίου της Μακρονήσου. Σε δελτία του ραδιοσταθμού Ελεύθερη Ελλάδα βρίσκουμε πραγματικά αποτυπωμένη μια φρικιαστική αλήθεια. Στις 24 Σενάτου μεταδίδεται ότι το Μακρονήσι είχε τότε την ταμπέλα αναμορφωτικό ίδρυμα. Πίσω από αυτή την ταμπέλα, χιλιάδες πατριώτες πέθαναν δολοφονημένοι, σακατεύτηκαν, τρελάθηκαν. Γεμάτα είναι ακόμη τα νοσοκομεία και τα ψυχιατρία της χώρας από τους μάρτυρες της Εθνική Διαπαιδαγώγησης του Μακρονησιού. Αυτά τα θύματα του Μακρονησιού πάει τώρα ο παπάγος να αποσυμφορήσει από τα δημόσια ψυχιατρία, στέλνοντάς τους ξανά στο Μακρονήσι. Στο Μακρονήσι τρελάθηκαν, στο Μακρονήσι ξανά για να αποτρελαθούν ή να πεθάνουν. Στι 14 Σεπτεμβρίου 1954, μεταδίδεται άρθρο του λογοτέχνη Θέμου Κορνάρου σχετικά με την ίδρυση απικία ψυχοπαθών στη Μακρόνισο, όπου ανάμεσα σε άλλα γράφει, Υποθέτω πω το Σωματείο των Ψυχιάτρων θα ενδιαφερθεί για την περίπτωση των ανθρώπων που πάνε να του γιατρέψουν εκεί που και τα ζώα χάνουν τα συλλογικά του. Στι 18 Δευτέρου 1955 διαβάζεται το εξή μήνυμα. Τον τελευταίο καιρό αποκαλύφθηκε μία ακόμα πτυχή από τη φοβερή και εγκληματική κατάσταση που επικρατεί σε πολλά δημόσια νοσηλευτήρια τη χώρα μα. Το λεγόμενο δημόσιο ψυχιατρίο μετατράπηκε σε τόπο ρεμούλα και κλεψιά, βασανιστήριων και εγκλημάτων. Και οι ίδιε οι εκθέσει των επιθεωρητών του Υπουργείου Πρόνοια χαρακτηρίζουν την κατάστασή του φρικιαστική. Η κυβέρνηση ανάγκηλε κιόλας την απόφασή της να μεταφέρει τους ψυχοπαθείς στο Μακρονήσι για να συνεχιστεί σε αυτή την κόλαση, χειρότερο το μαρτύριο των ψυχοπαθών. Οι επιστημονικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να καταγγείλουν τη φρικιαστική κατάσταση. Με το Βασιλικό Διάταγμα 452 ιδρύεται στις 26 Μαρτίου 1957 η Απικία Ψυχοπαθών Λέρου με περίπου 650 κλίνες. Οι πρώτε εισαγωγέ έγιναν στι 3 Ιουλίου 1958, 101 άτομα. Το 1961 ιδρύεται το ΠΙΚ Παλέρου, δηλαδή η Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Πέδων. Ενώ με το κλείσιμο των σχολών το 1964, ο Οργανισμό Απικία Ψυχοπαθών Λέρου μετονομάζεται σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Λέρου και σε αυτόν προστίθενται άλλε 2.000 κλίνε. Οπότε φτάνει σε συνολική δύναμη 2.650 κλινών. Οι εισαγωγέ γίνονται μαζικά, με αρματαγωγά πλοία, δίνοντα προστεραιότητα στου χαρακτηρισμένου ω αζήτητους, δηλαδή σε όσου ασθενεί δεν είχαν δεχτεί επισκεπτήριο το τελευταίο έτο, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα τη πάθησή του. Τα περίπτερα 1 έω 6, τα γυναικεία, βρίσκονταν στο Λακή, στο πρώην Ιταλικό Νοσοκομείο, εκεί που βρίσκεται σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. Τα περίπτερα των αντρών, 7 έω 16, το 7 είχε ανήλικου, βρίσκονταν στα λέπιδα. Οι ασθενεί καταφθάνουν με έναν αριθμό ηματισμού που αντιστοιχεί στο φακελό του. Πολλοί τον έχασαν στο πολύ ωραίο ταξίδι του και έτσι καταδικάστηκαν στην ανωνυμία. Οι συνθήκε ήταν άθλιε, χωρί κανένα σεβασμό στα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, χωρί αξιοπρέπεια, με του ασθενεί κυριολεκτικά να στηβάζονται κατά δεκάδε Ενδεικτικά, μόνο στο 11ο περίπτερο, στην καζέρμα Βιέρη των πρώην κοιτώνα των Ιταλών αεροπόρων, φιλοξενούνταν 850, 850 έως και 1.100 ασθενείς σε ένα κτίριο. Χωρίς καμία ιδιωτικότητα, χωρίς ούτε καν κανονικές τουαλέτες, να κάνουν μπάνιο μαζικά με το λάστιχο, να τρώνε χωρίς μαχαιροπύρουνα, πολλοί να κυκλοφορούν γυμνοί, με το ελάχιστο ιατρονοσηλευτικό και φυλακτικό προσωπικό, να μην τους νοσηλεύει, αλλά ουσιαστικά να τους φρουρεί. Ύστερα ήρθαν οι πολιτικοί εξόριστοι της δικτατορίας. Η πρώτη μεταγωγή των εξόριστων από τη Γιάρο στη Λέρο έγινε τον Ιούνιο του 1967 στο Παρθένη. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, γύρω στους 1200 μεταφέρθηκαν από τη Γιάρο στο Λακί. Στο Νέα Γιώργη, στα Λέπιδα, οι πολιτικοί κρατούμενοι στηβάζονται στα κτίρια των πρώην βασιλικών τεχνικών σχολών Λέρου, καζέρμα και τους κοιτώνες του Ιταλικού Ναυτικού, καζέρμα Μαρινάη. Πολιτικοί κρατούμενοι και ψυχικά ασθενεί ζουν βίου παράλληλου σε γειτονικά κτίρια στα Λέπιδα. Προαυλίζονται σε γειτονικού χώρου, έχουν τον ίδιο γιατρό, τον ευθύμιο Μπαγκλέζο, αντιμετωπίζουν κάκιστε συνθήκε διαβίωση. Οι ασθενεί έρχονται σε οπτική επαφή μέσα από το σειρματόπλεγμα με του εξόριστου, όταν οι δεύτεροι αναζητούν ιατρική περίθαλψη. Ορισμένοι εξόριστοι αναγνώρισαν συμπατριώτε του. Παλιού πολιτικού κρατούμενου, οι οποίοι στο παρελθόν βασανίστηκαν και αρρώστησαν. Βλέπαμε τους καπετάνιου μας, καπετάνιους του Ελλά, που είχαν πολεμήσει ενάντια στου Γερμανούς, ενάντια στου φασίστε, του βλέπαμε τώρα δίπλα μα, ολόγυμνους, αξίριστου, λερωμένου, να περιφέρονται σαν θηρία, σαν ζώα μέσα σε αυτό το κλουβί. Φαίνεται πω είχαν μεταφερθεί περίπου 100 μακρονησιώτε από τη Μακρόνησο στο κρατικό ψυχιατρείο στο Δαφνί και στο ψυχιατρείο στη Σταυρούπολη και από εκεί στη Λέρο. Μια άλλη διάσταση αυτή τη ιδιότυπη συγκατοίκηση ψυχικά πασχόντων και εξόριστων βάζει η μαρτυρία του Δημήτρη Γόντικα. Η σχέση μα με του ψυχιατρικού ασθενεί τη Λέρου δεν ήταν άμεση γιατί δεν μπορούσε να είναι άμεση. Εμεί οι εξόριστοι στο νησί του βλέπαμε όταν περνούσαμε για να πάμε στο νοσοκομείο τη Λέρου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονταν και οι ψυχιατρικοί ασθενεί, οι οποίοι προαυλίζονταν σε περιφραγμένο με σειρματόπλεγμα χώρο. Εμεί στο νοσοκομείο μεταφερόμασταν για εκτινογραφίε, οδοντιατρική περίθαλψη κτλ. και περνούσαμε ακριβώ δίπλα από τα σύρματα, μέσα στα οποία ήταν κλεισμένοι αυτοί οι ασθενεί. Η εικόνα του ήταν τραγική. Ήταν άνθρωποι εξαθλειωμένοι, μισόγυμνοι, ρακένδυτοι, Βρίσκονταν δηλαδή σε μια κατάσταση που μας έπιανε η ψυχή μας. Δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή μαζί τους. Εμείς περνούσαμε από το δρόμο και αυτοί πίσω από τα σύρματα. Άλλοι φώναζαν, άλλοι ούριαζαν, άλλοι ζήταγαν τσιγάρα. Οι χωροφύλακε όμως δεν μας άφηναν να έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους. Προσπαθούσαμε όσο μπορούσαμε να πιάνουμε καμιά κουβέντα ή να τους δίνουμε κανένα τσιγάρο. Μια φορά κάτω από την πίεση των φυλάκων να απομακρυνθούμε γρήγορα, πετάξαμε μέσα στο προάβλιο ένα πακέτο τσιγάρα. Αυτό που είδα ήταν τραγικό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε πάνω από το πακέτο με τα τσιγάρα μία πυραμίδα ανθρώπινων σωμάτων. Όσοι ήταν στο χώρο έπεσαν πάνω από το πακέτο για να πάρουν ένα τσιγάρο. Αυτή η εικόνα έχει μείνει στο μυαλό μου. Εξαθλίωση με όλη τη σημασία της λέξης. Από ό,τι μα είχαν περιγράψει άλλοι κρατούμενοι, η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη στην πτέρυγα των γυναικών. Όλοι του ήταν παρατημένοι άνθρωποι, στιβαγμένοι σε μια αποθήκη. Γενικά το περιβάλλον ήταν πολύ άσχημο. Υπήρχε έντονη θυσοσμία από τα λίμματα τα οποία έπεφταν στη θάλασσα, όπω συνέβαινε και στο στρατόπεδο κρατουμένων, που μετά από δικό μα επίμονο αγώνα λύθηκε ω θέμα. Αυτή την εικόνα έχω. Αντίστοιχη είναι η μαρτυρία του Σπύρου Χαλβατζή, που αναφέρεται σε έναν ασθενή που πλησίασε το σύρμα και είπε: δεν μπορώ να σας καταλάβω εσάς τους κομμουνιστές. Εμείς για να φύγουμε από εδώ, χρειάζεται να βρούμε δύο ανθρώπους να υπογράψουν για μας και δεν βρίσκουμε. Εσείς με μία υπογραφή και μάλιστα δική σας φεύγετε, αλλά δεν τη βάζετε. Ύστερα λένε εμάς τρελούς. Συνολικά, από τη Λέρο πέρασαν περίπου 4.000 πολιτικοί εξόριστοι, ως τα τέλη του 1970, αρχές του 1971, τότε που θα αποχωρήσουν και οι τελευταίοι, κουβαλώντα βαριέ μνήμε από το νησί. Τραγική ηρωνία ίσω αποτελεί το γεγονό πω στη θέση διαμονή των εξόριστων μετά την αναχώρησή του θα δημιουργηθεί, δυστυχώ, το ιστορικό 16ο περίπτερο ή αλλιώ το περίπτερο των γυμνών. Ακόμα πιο τραγική ηρωνία, στα ίδια μέρη δημιουργήθηκε 40 χρόνια αργότερα το κέντρο υποδοχής ταυτοποίηση για τους πρόσφυγες και μετανάστες που καταφθάνουν στο νησί της Λέρου από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Η βαριά ιστορία της Λέρου αναδεικνύει την αδύρυτη ανάγκη ανάπτυξης αγώνων και διεκδίκηση για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Το ΚΚΕ στα μετέπειτα χρόνια αυτά της μεταπολίτευση έδινε κυρίως την πρωτοπόρα εκδοτική του δραστηριότητα για αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα μέσα από εκδόσεις της σύγχρονης εποχής και χωρίς, αν και όχι πάντα, να περιμένει πότε θα τα φέρει στο προσκήνιο η παρέμβαση του αντιπάλου. Πρωτοπόρα δραστηριότητα και όπου ήταν δυνατό, ακόμα και πρωτογενή ερευνητική δουλειά, όπως μας μαρτυρά η έκθεση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στη Ρουμανία, με θέμα την παιδική παιδαγωγική ψυχολογία. Μέχρι τις μέρες μας, τα μέλη και οι φίλοι του διαχρονικά παλεύουν για την υπεράσπιση των ψυχικά πασχόντων, μια πάλι που εκφράζεται σε πολλά επίπεδα. Πρώτα και κύρια, το κουκουέ τακτικά και επίμονα μελετά τις εξελίξεις στην ψυχική υγεία και διαμορφώνει θέσεις και πλαίσιο πάλι με επιστημονικό τρόπο. Οι θέσεις, οι προτάσεις του κόμματος, καθώς και σχετικοί προβληματισμοί, αποτυπώνονται με ειδικέ εκδόσει, με άρθρα στην ΚΟΜΕΠ που άπτονται γενικότερων θεμάτων στο ευρύτερο πεδίο τη ψυχική υγεία, περίπου 20 άρθρα την τελευταία 20η αιτία. Με εκδόσει τη σύγχρονη εποχή, που πραγματεύονται ζητήματα όπω η διαμόρφωση τη προσωπικότητα, αλλά και ω τμήμα συγγραμμάτων για την υγεία γενικότερα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το βιβλίο Πανδημία και COVID-19, όπου αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στην πρώτη προσέγγιση των επιπτώσεων τη πανδημία στην ψυχική υγεία με σταθερή στήλη μέσα στην εφημερίδα της νεολαία τον οδηγητή, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και με ανάδειξη των θεμάτων αυτών μέσα από τα περίπτερα των θεραπευτικών κοινοτήτων και άλλες δραστηριότητες, στα φεστιβάλ και τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις της ΚΝΕ, καθώς και μέσα από τη συμμετοχή και δράση κομμουνιστών στο Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών. Μέσα από πλήθο άρθρων στο στην αναζήτηση στην ιστοσελίδα με τον όρο ψυχική υγεία, εμφανίζονται περίπου 300 άρθρα με 812 δημοσιεύσεις για θέματα ψυχικής υγείας στο portal 902.gr την τελευταία δεκαετία, με αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων κάθε χρονιά. Μέσα από την κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ, με τοποθετήσεις και ερωτήσεις για ανάδειξη θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία. Συνολικά, 45 κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις την τελευταία δεκαετία. Μέσα από την πάλη στους χώρους δουλειάς, Όπω είναι τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι ψυχιατρικέ κλινικέ και οι εξονοσοκομιακέ δομέ, με τοποθετήσει σε συνδικαλιστικά όργανα και κινητοποιήσει, κόντρα στην ασυλοποίηση, κόντρα στο στίγμα, κόντρα στο διπλό στίγμα ψυχική νόσου και παραβατικότητα, κόντρα σε κλείσιμο ψυχιατρικών νοσοκομείων και δομών, υποχρηματοδότηση, για αξιοπρεπεί συνθήκε νοσηλεία, για ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, ανάλογα με τι δυνατότητε και τι ανάγκε, μια και αναφερόμαστε σε μια ετερόκλητη ομάδα με διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητα. Και τώρα πρόσφατα, πρωτοστατώντα ενάντια στον νόμο για το νέο ΕΣΥ, που χτυπά ακόμα περισσότερο του ψυχικά ασθενεί, λόγω τη δυνότερη οικονομική του κατάσταση και τη εν γέννη κοινωνική περιθωριοποίησή του. Πέρα όμω από την πάλη για συγκεκριμένου στόχου τη ψυχική υγεία, η συνολικότερη πάλη των κομμουνιστών για τη βελτίωση των συνθηκών ζωή στο σήμερα και για μια άλλη κοινωνία, αποτελεί και πάλι για βελτίωση τη ψυχική υγεία. Για να γίνει κατανοητό, αρκεί κανείς να σκεφτεί παραδείγματα που συνδέουν κοινωνικά φαινόμενα με ψυχικές ασθένειες και καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, η σχέση οικονομικής κρίσης και πτώσης του βιωτικού επίπεδου με την αυτοκτονικότητα. Η σχέση μεταξύ των συνθηκών εργασίας των υγειονομικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας με το σύνδρομο επαγγελματική εξουθένωση, τον burnout. Η σχέση μεταξύ διαμονή σε αστικό περιβάλλον και του κινδύνου εμφάνιση σχιζοφρένεια και άλλα. Πιο απλά, Αρκεί κανεί να σκεφτεί πώ ψυχοπιεστικά γεγονότα, όπω τα χρέη ή η ανεργία, μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στην εμφάνιση καταθλιπτική συμπτωματολογία, πώ η έλλειψη εμφανιση καταθλιπτικης συμπτωματολογια πω η ελλειψη αλληλεγγυη και το ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε αγχώδει εκδηλώσει κ.ο.κ. Είναι λοιπόν η πάλη των κομμουνιστών άμεσα συνδεδεμένη με την πάλη για την υπεράσπιση των ψυχικά πασχόντων. Ευχαριστώ.